you said before about how my biggest weakness is not knowing when to give up. That's no weakness. The way I see it, not giving up is the strongest weapon I've got. And there's no way I'm gonna quit before my wish comes true. Do you understand me? Εδώ πέρα έχουμε το πρώτο γεύμα. Είναι ρύζι, σιγκόν, αυγά και αστράπια. Λίγο πριν έκανα posing, οπότε άμα μου άρεσε κάποια πόζα μπορώ να σας τη δείξω. Καλά πήγε νομίζω, λίγο... Νιώθω μια φαγούρα επειδή ξυρίστηκα για να κάνω, για να φέρουμε πιο πάλι στις φωτογραφίες. Και ξυρίζομαι κάθε Σάββατο, μόνο εδώ μπροστά και στο κοιλιά. Νιώθω μια φαγούρα που άλλες φορές δεν ένιωθα, δεν ξέρω γιατί. Αυτό ήθελα να πω και τρώω. Δεύτερο γεύμα για pre workout meal. Κλασικά, ξέρετε τι είναι. Σοκολάτα, φρούτο, λαχανικό, κρέας, ρύζι. Για άλλη μια φορά φτάσατε στο καλύτερο σημείο του βίντεο. Θέλω να σας πω ότι το έχω γυρίσει αυτό ακόμα 2-3 φορές και το κόψα, οπότε τώρα θα το βγάλω ό,τι βλακιά και να πω μέσα στο βίντεο. Ευχαριστώ που φτάσατε μέχρι εδώ. Είστε καλύτεροι. Ποιος είναι καλύτερος από σένα? Κανείς δεν είναι καλύτερος από σένα. Είσαι ο καλύτερος εσύ που το βλέπεις αυτό. Γι' αυτό πάμε να σου δείξω τώρα μια πολύ καλή προπόνηση για πόδια. Ξεκινάμε με leg extension και seated leg curl. Γιατί και όχι με κάποια βαριά. Όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές, αλλά θα πω ακόμα κάτι έξτρα σήμερα. Μου αρέσει να ξεκινάω με αυτά και να έχω το hack squat μετά, ώστε να χτίζω το hype, να χτίζω τον ενθουσιασμό μου για τα hack squat σιγά σιγά και μετά να μπαίνω. Γιατί αν το κάνω πρώτο, μετά θα μου μένουν 6 ασκήσεις και θα μου φαίνεται ένας γολγοθάς. Ενώ έτσι τα κάνω, μετά παίρνω μια ανάσα ακόμα και λέω ακόμα 4 ασκήσεις είναι. Πάμε να τα δώσουμε και εκεί όλα. Όχι πάμε να τις κάνουμε, να τις ξεπετάξουμε. Θα δώσουμε όλα σε όλες. Ακόμα και στις γάμπες που είναι τελευταία άσκηση. Σε όλα είμαστε focus, σαν να είναι τα τελευταία set της ζωής μας. Γιατί μπορεί να είναι, δεν ξέρεις. Μπορεί να φύγεις με τη μηχανή σου και να σε πατήσει ένα αμάξι. Τύπα ξύλο. Ξεκινάμε με leg extension. 2 set. Ένα 8 με 10 επαναλήψεις, ένα 12 με 15 επαναλήψεις. Έχω αναφέρει λίγο τι εξοπλισμό χρησιμοποιώ, yoga blocks, straps, λάστιχο για να είμαι σταθερός. Αλλά αυτό που δεν έχουμε αναφέρει είναι ότι προσπαθώ η μύτη στο ποδιό μου να είναι πάνω. Έχω ακούσει κάποια βιντεάκια, ας πούμε, Dr. Mike και τα λοιπά, να λέει ότι δεν έχει σημασία που βάζεις τα πόδια και τα λοιπά. Εμένα με βολεύει να είναι έτσι, νιώθω ότι είμαι λίγο πιο κλειδωμένος. Παρ' όλα αυτά, μαζοριστώ λίγο στο τελευταίο set, κάνω κάτι περίεργα, λες και πατάω φρένο γκάζι. Αλλά προσπαθώ να τα κρατάω έτσι πάνω για να είμαι πιο σταθερός. Νιώθω ότι κλειδώνει καλύτερα το καλάμι μου. Κάπως το νιώθω πιο καλά, εγώ προσωπικά. Δοκιμάστε το και πείτε μου. Επίσης προσπαθώ να έχω κάπως σταθερή ανάσα και αυτό το κάνω για να έχω και σταθερό τέμπο στην άσκηση και για να παίρνω ανάσες σε σωστά σημεία. Προσέξτε στο βίντεο πώς πάει η ανάσα μου. Και θέλω να κατεβαίνω αργά, πολύ αργά και πάνω στην τραχημένη θέση του τετρακεφάλου κάνω pose λίγο. Το σφίγγω καλά το μη, να το νιώσω και κατεβαίνω αργά. Και μετά πάλι ανεβαίνω λίγο εκρηκτικά και κατεβαίνω αργά. Και έτσι πάνε κάπως όλες οι επαναλήψεις μου. Συνεχίζουμε με seated leg curl. Η πιο καλή άσκηση στο πιο καλό μηχάνημα που έχω βρει στην Αθήνα, που σου κλειδώνει πάνω τα μπούτια για να είσαι σταθερός, top μηχάνημα,
Το καλό με αυτό το μηχάνημα είναι ότι ο άξονας περιστροφής του μηχανήματος είναι κοντά στο σημείο σταθεροποίησης, δηλαδή εκεί που ακουμπάς τα μπούτια σου, με εκεί που γυρίζει το μηχάνημα, ο μηχανισμός που γυρίζει. Και αυτό σου επιτρέπει να είσαι πιο σταθερός σε σχέση με άλλα μηχανήματα. Και έτσι το εκμεταλλεύεσαι και γυμνάζεις πολύ ωραία το δικέφαλό σου. Και εδώ το ζουμί όλο είναι στην αρχή της κίνησης, εκεί πέρα στην επιμικημένη θέση των μοιραίων δικεφάλων, εκείνη το ζουμί. Θέλω να ξεκινάς έτσι εκρηκτικά, αλλά όχι πολύ να κουνιέσαι ολόκληρος, γιατί εκεί μετά μπορεί να μπει λίγο γάμπα, μπορεί να μπουν άλλες μυϊκές ομάδες. Θέλω έτσι να ξεκινάς εκρηκτικά, αλλά με σταθερή ροή ταχύτητας, να κατεβαίνεις και να ανεβαίνεις πάλι. Ωραίο μηχάνημα, ωραία άσκηση. Φουλ μου αρέσει. Τρίτη άσκηση, hack squat. Μια ωραία άσκηση που εμένα με βοήθησε πολύ να μεγαλώσω τα πόδια μου. Γιατί πάντα στα squat τα ελεύθερα νιώθω λίγο άβολα. Εδώ έχω βρει έναν τρόπο να πιέζομαι και να μπορώ να τα δώσω όλα και να νιώθω ασφαλής πλέον με την τεχνική μου. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε αυτή τη ζώνη, strength shop. Δεν ένιωσα κάτι τόσο wow. Μου λέγανε μερικοί θα την πάρει και θα ανέβει αμέσως 2 επαναλήψεις, 3 επαναλήψεις. Δεν ανέβηκα τόσο πολύ. Έκανα το ίδιο με πριν, αλλά ήμουν λίγο κουρασμένος αυτή τη μέρα. Οπότε δεν ξέρω, δεν θεωρώ ότι με βοήθησε η ζώνη σε σχέση με αυτό που έκανα πριν. Αλλά ένιωθα καλά. Πιστεύω ότι όταν παχύνω λίγο και θα πάω στο ένα νούμερο κάτω, τι προσπαθώ να παχύνω τώρα, αν δεν το έχετε καταλάβει, γι' αυτό λέγεται Nestor Bulk Series, ένα νούμερο πάνω θα πάω. Θα την κάνω ένα νούμερο πιο μεγάλη, θα είναι just. Γιατί παίζω λίγο ανάμεσα στα 2 νούμερα τώρα. Εδώ πάλι οι ανάσες μου είναι στοχευμένες. Στο πρώτο σετ παίρνω ανάσα πάνω, κατεβαίνω, προσπαθώ να την κρατήσω, αλλά επειδή είναι πολλά τα κιλά μπορώ να τη βγάλω ενώ ανεβαίνω νωρίς. Και στο δεύτερο σετ τα κάνω continuous reps, δηλαδή δεν κάνω pause πάνω. Μόλις φτάνω πάνω, παίρνω μια μικρή ανάσα από τη μύτη και στη μέση παίρνω ακόμα μία, κατεβαίνω, ανεβαίνω και βγάζω τον αέρα. Και στο πρώτο σετ παίρνω 2 ανάσες, παίρνω μία πάνω και μετά παίρνω και μία λίγο πριν πάω εκεί στο δύσκολο σημείο, στη βραχημένη θέση, στη μέση και κάτω. Αυτό με βολεύει κάπως να έχω καλό brace. Δοκιμάστε το και εσείς εμένα. Μου άλλαξε full το πώς ένιωθα την άσκηση. Τέταρτη άσκηση. Έχουμε lunges. Εδώ θέλει ψυχή. Πολλοί εδώ πέρα την κάνετε και σταματάτε επειδή κουράζετε το καρδιοπνευστικό σας. Δηλαδή η καρδιά σας σαν να τρέχετε. Πρέπει να προσέχετε άμα κουράζει το μη σας ή η καρδιά σας. Και εγώ πλέον κάνω και μερικές επαναλήψεις στο τέλος που κλέβω λίγο με τους γλουτούς, δηλαδή σκύβω λίγο πιο μπροστά και χάνω λίγο κάμψη γονάτου. Αλλά είμαι σίγουρος ότι και σε εκείνες τις επαναλήψεις κάτι παίρνει ο τετρακέφαλος και παίρνουν και λίγο οι γλουτοί που δεν πειράζει, γιατί δεν κάνω και πολλές ασκήσεις για γλουτούς καθαρά. Φυσικά δεν κάνω καμία μόνο για γλουτούς. Πέμπτη άσκηση, με ένα πόδι κάμψης μοιραίων δικεφάλων ξαπλωτός. Φουλ ωραία άσκηση. Εδώ για πρώτη φορά έβαλα τα yoga blocks, νομίζω δεν το έχω ξανακάνει γιατί έβαζα πάντα στρώματα σε κάποιο σετ και το νιώσα πολύ καλά. Θα το κάνω έτσι. Αυτό το κάνω για να έχω tension σε όλη την κίνηση, γιατί αλλιώς σκοπανάει το stack με τα κιλά κάτω και δεν το νιώθω καλά. Επίσης, εκεί κάτω, άμα πάει το πόδι μου πολύ κάτω, πέσει πολύ κάτω, νιώθω ότι δεν είναι καλό. Ότι μπαίνει γάμπα και ραχιέει παραπάνω. Νιώθω ότι αυτό το ρόμ που χάνω λίγο ρόμ με το yoga pad γιατί είναι λίγο ψηλό, δεν το θέλω. Γιατί νιώθω ότι κλέβω εκεί. Νιώθω καλά όταν την κάνω πέμπτη αυτή την άσκηση. Εδώ πέρα το zoom είναι στη βραχημένη θέση σε αντίθεση με την προηγούμενη άσκηση που κάναμε για μοιραία δικέφαλα. Οπότε είναι ωραίο να έχει και τις 2 στο πρόγραμμα. Και εξαπλωτές και καθιστές κάμψης μοιραίων δικεφάλων. Μετά, έκτη άσκηση adductors, κλασικά, για να γεμίσει το πόδι μας. Και τελευταία άσκηση γάμπες, pose πάνω, pose κάτω, για να εστιάσουμε στο μη και όχι στον αχίλιο τένοντα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ελπίζω να σας άρεσε το voiceover. Κάντε like αν δεν έχετε κάνει ήδη. Γεύμα, μετά την προπόνηση, κόκκο απόψε πρωτεΐνη, κλασικά. Αγγιμονώ φούρνο να το φάω. Είναι ό,τι καλύτερο. Και το βάζω με νερό γιατί με ρωτήσατε πώς θα τρως. Είναι φουλ νόστιμο. Για να το κάνεις πιο τηλεοπτικό πρέπει να βάλεις την πρωτεΐνη σε shaker και να το ρίχνεις έτσι να φαίνεται σαν σοκολάτο χογάλα. Αλλά δεν πειράζει και έτσι είναι μια χαρά για μένα. Τέταρτο γεύμα για σήμερα, μια σίκα για το μιμ, αρχαιολονικά σίκα. Σκέψου παλιά στην αρχαία Ελλάδα είχε παντού σίκες. Προχωρούσε ο Λεωνίδας με τους άντρες του και κόβαν σίκα. Ή μπορεί κάποιος τώρα θα πει είχε σίκες επειδή όλοι οι αρχαίοι Έλληνες είναι γκέι, που δεν ισχύει αυτό, αλλά το λένε μερικοί θεωρίες συνωμοσίας. Κότα, ρύζι, έχω κάτω. New Meta, νέα πηγή λιπαρών, νέα gains, υποθέτω. Τρώμε. Εδώ πέρα έχω το τελευταίο γεύμα, γιαούρτι, φυτικό βούτυρο και λίγο ρύζι, κρίμο φράις. Ακούω λίγο τέκνο το βράδυ, μου αρέσει λίγο με ηρεμή. Αυτό δεν είναι καλό τραγούδι, αλλά γενικά βάζω έτσι τέκνο. Μα έτσι, όχι ήρεμα, βασικά είναι κάποια μπιτάκια που σε χαλαρώνουν φουλ. Φέρει τον υπολογιστή εδώ μέσα, για να μην καίω την μπαταρία από το κινητό, γιατί το χρησιμοποιώ πολύ εξαιτίας αυτών των βίντεο. Και κάνω κακό στην μπαταρία. Αυτό ήταν για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σου άρεσε. Αν σου άρεσε, κάνεις like και αφήνεις σπαθιά! Αφήνεις σπαθιά γιατί δίνουμε μάχη, φίλε! Και δεν έχω κάτι άλλο να πω.
Χαίρομαι φουλ που το είδατε. Ό,τι θέλετε, ρωτήστε στα σχόλια. Γενικά απαντάω στα σχόλια. Γιατί είδα κάτι κάποιο είπε ότι δεν απαντάω στα σχόλια. Δεν απαντάω αν ρωτήσει βλακεία ή αν δεν το δω. Ή αν είναι πάρα πολύ καλή η ερώτησή σου και την κρατάω για να απαντήσω σε βίντεο. Οπότε να βλέπετε τα βίντεο αν κάνετε καλές ερωτήσεις. Αυτά. Γεια σας.